και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να τοποθετείτε επί των σχέσεων των ελληνοτουρκικών και μας είπε ότι ε, καλό θα είναι να διευθετήσουμε μόνοι μας τις διαφορές μας. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο εσείς το ακούτε με μια βαρύτητα, είναι κάτι μπας περιπτώσει το οποίο αξιολογείται πώς. Υπάρχουν δύο πλευρέ. μία πλευρά είναι αυτό που σα είπα ότι η καλή γειτονία και yeah. οι σχέσει των δύο λαών και των κυβερνήσεων πρέπει να, είναι, να συμβάλλουν προ την επίλυση με ειρηνικό τρόπο των προβλημάτων και να μην υπάρχουν και εντάσει. Yeah. Το δεύτερο που έχει να κάνει είναι ότι οι διεθνεί οργανισμοί πρέπει να ε, επιβάλλουν και να οφείλουν mm -hmm. να επιβάλλουν αυτά τα οποία ισχύουν στο διεθνέ δίκαιο. Άρα. Ε, και το ΝΑΤΟ, αλλά και κυρίω η Ευρώπη, η οποία η Ελλάδα είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι το σύνορο το ακραίο τη Ευρώπη. Άρα ε, και αυτή, ε, και νομίζω το έχει κάνει, το ξέρετε. Ε, και στην Βάρνα, όλοι οι θεσμικοί παράγοντε τη Ευρώπη μίλησαν με αυστηρό τρόπο απέναντι στην, στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτή τη στιγμή τα θέματα η Τουρκία. Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα εθνικά μα ζητήματα, όπω για παράδειγμα το, το Σκοπιανό, έχθες με δεδομένη όλη την επικαιρότητα, συνεδρίασαν και οι 53. Παράλληλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και συνέντευξη mm. του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, διότι το βλέμμα είναι στραμμένο και στην επόμενη μέρα, κύριε Ρίγα, αφού θα τελειώσουν τα μνημόνια πώς θα βγει, πού θα βγει και πώς θα συνεχίσει η, η χώρα μας. Μεταξύ των όσων α, διέρευσαν στο, στον τύπο, καθώς ήταν και εγκλεισμένων των θηρών η συνεδρίαση, μάθαμε ότι διατυπώθηκαν διάφορες διαφωνίες, ακούστηκε γκρίνια, αναφορικά τόσο με την επόμενη μέρα όσο και με τον κυβερνητικό εταίρο. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε λίγο, εάν σας είναι και εσά ξεκάθαρο, τι ακριβώς είδους σχέση έχετε με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πρώτον, ότι οι συλλογικότητε εντό του κόμματο είναι κατοχυρωμένε. Να το πούμε άλλη μια φορά. Ε, συμβάλλουν με τη σκέψη του. Απέναντι στην συλλογική ε, αντίληψη και επίλυση και ε, διαμόρφωση της στρατηγικής μας. Άρα, νομίζω ότι ε, αυτό είναι ε, με, με την κατάκτηση που έχουμε τόσα χρόνια. μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, δεν είπε κανέναν αυτό. Όχι, ναι, δεν λέω. Το λέω γιατί από ε, τη συνεδρία στην οποία κάνουν και θα κάνουν ε, όλε Το ερώτημα ε, ε, είναι αυτό που αφορά τώρα, τον κόσμο. Αν έχουν πρόβλημα οι δύο κυβερνητικοί εταίροι. Επειδή ναι, το συνδέσατε, το είπα αυτό. Άρα, λοιπόν, ε, οι δύο το κυβερνητικοί εταίροι. μαζί με άλλα θέματα. Οι, οι, οι δύο κυβερνητικοί εταίροι. Ε, καταρχήν έχουμε συμφωνήσει κυρία Μπουσδούκ να το πούμε Σε ένα βασικό σημείο με την με τη συγκυβέρνηση Να βγούμε από την κρίση mm. Να τελειώσει αυτός ο φαύλος κύκλος της Επιτροπίας και των Μνημονίων Και κυρίως ε, να βγούμε και από το, τη διαπλοκή η οποία υπήρχε όλα τα χρόνια Αυτό είναι το, το βασικό yeah. Δεύτερον δεν έχουμε κρύψει ότι έχουμε διαφορέ ιδεολογικέ Και έχουμε και διαφορέ θα σα έλεγα και στρατηγικέ ορισμένα πράγματα Σε ε, αυτή τη στιγμή αυτό όμω δεν αποκλείει τη δυνατότητα ε, να υπάρχουν κυβερνήσει και, και συμμαχικέ, οι οποίε να οθούν τα πράγματα ε, στα κρίσιμα σημεία σε επίλυση. Mm, τα εθνικά φαντάζομαι Πάμε τα αξιολογείτε λοιπόν ω κρίσιμα, ε, λοιπόν. ε, Βεβαίως. Εδώ συμφωνείτε εκεί και πέρα, ή διαφωνείτε. Από εκεί και πέρα, στο εθνικά θέματα, ο καθένα θα κρυθεί. Και θα κριθεί εντό Βουλή. Δεν σημαίνει ότι αυτό διαμορφώνει πεδίο αντιπαράθεσης ή ενδεχομένω να μην... Ε, και φαντάζομαι αυτό υπονοούν ότι δεν θα τελειώσει η κυβέρνηση ή θα υπάρξει ρήξη εντός του ε, ε, της συγκυβέρνησης. Δεν θα υπάρξει. Το έχει πει και ο Πάνος ο Καμένος. Άρα ε, μέσα στη Βουλή θα κριθούν όλοι. Και θα κριθούν όλοι για τα κρίσιμα ζητήματα. Κυρία στα κυρία Δεν είναι, δεν είναι το μείζον αυτό. Να υπάρξει δεν, εθνική γραμμή στα εθνικά δεν μίζον, δεν είναι το μείζον. Ακούστε με να δεν μου αφήσατε να τελειώσω. Δεν είναι, το, δεν είναι το μείζον όσο αφορά το να, την άποψη την οποία έχει καθένα. Κοινή γραμμή εμεί τη θέλουμε. Και με τον κυβερνητικό ετώρο και με τα υπόλοιπα κόμματα και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι, αλλά η κυβέρνηση αποφασίζει. Η κυβέρνηση θα αποφασίσει, θα φέρει την πρόταση και μέσα στη Βουλή εκεί θα κρυθούν όλοι. Και νομίζω ότι ε, αυτό το στοιχείο θα διαμορφώσει και την, την επόμενη μέρα Άλυτα. και το πεδίο τη επόμενη μέρα. Ε, Πάντω, ε, μπορείτε να μα πείτε έτσι, αν και η Αθήνα ε. έχει καταλάβει, έχει ζυγίσει, έχει χαρτογραφήσει το τι ακριβώ σκέφτεται να κάνει η Γερμανία. Θέλω να πω ότι τι προηγούμενε ημέρε συναντήθηκε ο, ο Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Σακαλάοτο, με τον νέο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Σόλτ, ο οποίο ωστόσο μέσα στο Σαββατοκύριακο δίνοντα έτσι μία συνέντευξη. Ε, μας μπέρδεψε ή να το πω διαφορετικά δεν μας έκανε και πιο δεν δε μα φώτισε περισσότερο. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ποια θα είναι το μέλλον τη Ευρώπη, που είναι κομβικό και κρίσιμο. Να. Εδώ λοιπόν η συζήτηση έχει αυτή ανοίξει. Υπάρχει και από τη μεριά τη Γαλλία και από τον κύριο Μακρόν μια συμπορισ... mm. πολύ συγκεκριμένη άποψη για την περιορισμό των δημοσιονομικών, να μην υπάρχει αυτό ο σφιγτικό έλεγχο Το κοινωνικό κράτο. Έβαλε την Υπάρχει και ένα υπουργό οικονομικών. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία χρειάζεται και ο προπολογισμό να είναι στην Ευρώπη να. με κοινό τρόπο. Αυτό δεν έχει ανοίξει ακόμα η mm -hmm. συζήτηση. Ο κύριο Σόλτ ανέλαβε τώρα. Περιμένουμε στις επόμενες, το επόμενο διάστημα να δούμε μέσα από τι συζητήσει που θα γίνουν πώ σκέφτεται και πώ εκφράζει, αν θέλετε, την, και την Γερμανία. Αλλά νομίζω ότι ε, είναι η μυρία πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή ε, το, από, από την προηγούμενη περίοδο και θεωρώ ότι ε, έχουν γίνει σοφότεροι πάρα πολύ. Αν δεν έχουν γίνει mm. σοφότεροι, ε, θα σα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούν. Ε, το πόσο ε, μια συντηρητική ακροδεξία αντίληψη διαμορφώνεται στην Ευρώπη και είναι επικίνδυνο αυτό. Άρα θεωρώ ότι επόμενη, το επόμενο διάστημα θα κριθούμε όλοι και όλες και ο προοδευτικός κόσμος ε, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα το πώς θα διαμορφώσει την πολιτική του ατζέντα και αν θα είναι με το κοινωνικό κράτος mm -hmm. αν θα είναι με μια Ευρώπη της ανάπτυξης και όχι των, όχι της, των περιορισμών μιας Ευρώπης η οποία ε, θα ζήσει ειρηνικά. Εδώ είναι διτός ο, ο στόχος για καθαρή καθαρή έξοδο και όχι μέσα σε εισαγωγικά όπως yes. αρκετοί που σας ασκούν κριτική, ε, Προβλέπετε, από την κριτική Προβλέπετε από τον κύριο που το προηγούμενο εντός ε, εισαγωγικών και από την άλλη ε, αφενός σας υπενθυμίζουν ότι βεβαίως και θα βγούμε αλλά υπάρχουν μια σειρά μέτρων τα οποία ε. έχετε ήδη συμφωνήσει και ο κόσμος δεν τα έχει παρήδηση γιατί θα ξεκινήσουν αργότερα να εφαρμόζονται και από την άλλη βεβαίως το δύσκολο θέμα του χρέους. Λοιπόν, τα πάτε τα δύο υπάρχει και ένα τρίτο. Το αναπτυξιακό που πρέπει να ε, καταθέσουμε. Λοιπόν, πρώτον, ότι αφορά την ε, αυτοδυναμία με τη χώρα για εξυπηρέτηση των ε, χρηματοδοτικών τη αναγκών, mm -hmm. αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα υπάρξει πιστοληπτική γραμμή ούτε τίποτα άλλο. Στο που το οποίο ε, τελείωσε τον, το περσινό, ε, ε, στην τελευταία αναφορά του έλεγε ότι θα έχει απόθεμα η χώρα, δηλαδή το δικό τη. Αυτό διαμορφώνεται ήδη. Έχουμε <υπάρχει> περίπου δεκαδεί απόθεμα. Ταυτόχρονα ε, η χώρα θα και αυτή, αυτό το περίοδο διαμορφώνεται το αναπτυξιακό τη σχέδιο. Το οποίο θα είναι ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα όπου όλη η κοινωνία, όπω χειρίζεται και ο Ευκλήδη του Τζαγκαλώτο, mm -hmm. και το λέω ότι όλη η κοινωνία θα πρέπει να είναι συμμετοχή. Δεν μπορεί να είναι ένα μέρο τη κοινωνία αν θέλουμε να έχουν την ανάπτυξη. Δύο, θα πρέπει, αυτό το σχέδιο απευθύνεται και στι αγορέ που να γνωρίζουν και να ξέρουν και στου επενδυτέ να ξέρουν ποιο είναι το τοπίο. Αλλά απευθύνεται και στην ελληνική κοινωνία που θα ξέρει ότι επόμενη μέρα δρομολογούνται τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο και ταυτόχρονα θα είναι συμμέτοχοι σε όλη αυτή την αναπτυξιακή πορεία. Τρίτον, τα μέτρα τώρα. Εμείς μέσα και από το αναπτυξιακό μιλάμε και θα... Και θα Δούμε ε, και ε, τι συλλογικέ συμβάσει εργασία, το οποίο το έχουμε πει, και το την αύξηση ή την ε, βελτίωση του κατώτατου μισθού, να, να το πω έτσι, ε, προσεκτικά. Και τρίτον, ε, ό,τι έχει να κάνει με την ε, α, απομείωση των φοροδοτικών ε, δυσκολιών, των οποίων έχουν υπάρξει στην προηγούμενη περίοδο. Αυτό θα γίνει και μπορεί να γίνει mm -hmm. ανάλογα mm -hmm. με τα δημοσιονομικά και με την, τα οικονομικά. Εμεί χειριζόμαστε και το λέμε ότι αυτά yeah. θα πάνε με θετικό τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να, να το δούμε. Τώρα ε, να έρθουμε στα του προγραμματισμού αυτή τη εβδομάδα. Αύριο ο Πρωθυπουργό αναμένεται να βρεθεί στο Καστελόριζο. Εδώ ήδη είχαν αρχίσει διάφορα σχόλια να ακούγονται. Όπου πια σήμερα ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Χατζηδάκη, κατηγόρησε ή χαρακτήρισε μάλλον για κυβερνητική φιέστα όλο αυτό το, το ταξίδι. Καθώ οι πρόσφατε εικόνε και οι μνήμε όλων μα μα φέρνουν τον Γιώργο Παπανδρέου όταν ήταν Πρωθυπουργό να ανακοινώνει από το Καστελόριζο ότι η χώρα μα μπαίνει σιγά σιγά στα προγράμματα. Κύριε Μπουσδούκου, η επίσκεψη του ο, Πρωθυπουργού τη χώρα και πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο Καστελόριζο ε, είναι μέσα στο πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου στα, που γίνεται στη Ρόδο στα Δωδεκάνησα και θα μιλήσει αύριο το βράδυ. Ε, άρα, περιφιέστα ο κύριο Κατζηδάκη να δει τι έχει γίνει σε όλα τα άλλα αναπτυξιακά συνέδρια, το πώ το έχουν αντιμετωπίσει οι πολίτε, οι θεσμοί και ε, οι αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και είναι και από τη Νέα Δημοκρατία.

Παρουσία του στο Καστελόριζο έχει επισκεφθεί όταν πηγαίνει στα αναπτυξιακά, επισκέπτε διάφορου είτε αναπτυξιακού φορεί, είτε παραγωγικέ μονάδε, mm -hmm. είτε, είτε διάφορε τοποθεσίε, οι οποίε έχουν συγκεκριμένη αναπτυξιακή ή σημασία ιδιαίτερη. Yeah. Επισκέπτεται λοιπόν το Καστελόριζο. Πρώτον, γιατί θα υπάρχει μονάδα αφαλάτωση, η οποία ε, διαμορφώθηκε στο Καστελόριζο για το, για το νησί, νησί μα, mm -hmm. που είναι πολύ απομακρυσμένο. Και ταυτόχρονα βεβαίω ε, η παρουσία του εκεί δίνει και το στίγμα ότι. Ε, το Καστελόριζο, το αυτό που είναι σε μεγάλη απόσταση, είναι έδαφο ελληνικό. Όχι ότι αφισβητείται, αλλά η παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί ε, σηματοδοτεί και αυτό, αλλά κυρίω είναι, σα λέω, για την ε, μονάδα φελάτωση η οποία ε, είναι πρότυπη και διαμορφώνει άλλε ηθίκε για το νησί. Πάμε λίγο να δούμε πώ προχωράει η συζήτηση για τα Σκόπια πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μα. Κύριε Ρίγα, εδώ πέρα τα συζητούσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Κακλίκη, τον πρέσβη επιτιμίο, που ουσιαστικά αναρωτιόμαστε όλοι για ποιο λόγο επανέρχεται με τι ίδιε κόκκινε γραμμέ ο, ο Ζάεφ και μάλιστα κόκκινε γραμμέ αποτελούν η όρυπο από την πλευρά τη θέτη η Αθήνα ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και με τις δύο πλευρές να έχουν παραδεχτεί και να έχουν διαμηνήσει και δημοσίως το πόσο καλό κλίμα υπάρχει μεταξύ τους. Ε, ο κ. Ζάιφ έδωσε μια συνέντευξη, όπου ναι. σε ένα σημείο του είπε ότι είμαστε σε πολύ θετικό σημείο, mm -hmm. καλύτερα από κάθε ε, περίοδο. Είναι ε, διαπιστωμένο. Και νομίζω ότι είναι, αυτό μα βοηθάει πάρα πολύ, ότι η κυβέρνηση αυτή έχει καταλάβει και έχει αντιληφθεί ενώ τη πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία ότι η επίλυση του προβλήματο διαμορφώνει ένα άλλο τοπίο για την ίδια ναι, θα βοηθήσει και την οικονομική τη ανάπτυξη. Αλλά ταυτόχρονα ε, διαμορφώνει και ένα κράτο το οποίο θα είναι πια ε, συμπαγέ και ένα κράτο το οποίο ε, θα μπορέσει να συμμετάσχει την επόμενη περίοδο ε, στην ε, δύσκολη περίοδο. Περιοχή των Βαλκανιών με όρου ε, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ειρήνη. Ε, τώρα, ό,τι αφορά τι ε, συζητήσει οποίε γίνονται, καταλαβαίνετε ότι είχαν μεγάλη δυσκολία και στα Σκόπια στην πρώην ναι, <Κουραμική> Δημοκρατία των γιατί, γιατί υπήρχε, υπήρχε ένα εθνικισμό ακραίο. πώ να ζυγίσουμε αυτέ τι δηλώσει του κ. Ζάιφ. Ο κ. Ζάιφ είπε ότι και το εργαούμενο ε, από εμά που ισχύει, εντάξει, μπάζει μια ενδεχομένη αμφισβήτηση, αλλά θα το δούμε αυτό. μιλάει για την, για την αλλαγή τη ονομασία, λέει ότι θα περιέχει μια ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, εν πάση περιπτώσει, που θα είναι όμω. Όμως για τις κρίσεις τουλάχιστον το εξωτερικό αυτό αμφισβήτηση ε, για την, το εσωτερικό της χώρας. Υπάρχουν το θέμα του αλτρισμού τα οποία έχουν λήξει mm -hmm. σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί mm -hmm. έχει κάνει βήματα, το οποίο είναι ο Νίκος Κοντζιάς. Ε, αυτή τη στιγμή ε, στην, ε, στην, ο κύριος Ζάεφ και η κυβέρνησή του. Και κυρίω ε, εκείνο που έχει να κάνει, θα σα έλεγα, είναι και το συνταγματικό, δηλαδή ε, να υπάρχει πλήρη κατοχήρωση ότι δεν θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξουν αντίληψη. Ε, θα είμαστε εμεί, δηλαδή η χώρα μα, θα είναι πλήρω κατοχυρωμένη. Σε αυτά τα οποία θα συμφωνήσουν. Νομίζω καλύτε... ότι πάμε σε καλό, σε καλό ε, βήμα. Μάλιστα. Και ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με όλα αυτά τα ζητήματα και χρειάζεται και το διαμηνύεται όλη η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, ανεξαρτήτω αν μπορείτε να συνομιλήσετε με, μεταξύ σα και αν μπορείτε να το κάνετε και σε όλα τα θέματα, βρίσκεται εν πάση περιπτώσει αντιμέτωπη με όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα. Έρχεται ένας εκπρόσωπος, ένα εκπρόσωπο, ένα μέλο του Κοινοβουλίου, ο κύριο Φωκά, γιατί δεν γίνεται να μην σα ρωτήσω, κύριε Ρίγα, πώ σα φάνηκε η τοποθέτησή του, που ουσιαστικά μιλώντα εχθέ στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποίησε η βριστικότητα χαρακτηρισμού για το κοινοβούλιο. Μέλο του οποίου είναι, ξαναλέω. Κύριε Προσδοκού, θα το πω με έναν τρόπο το οποίο έχει να κάνει και ο εκπαιδευτικό. Δεν βοηθούν με κανέναν τρόπο ε, ούτε οι εκφράσει, ούτε η παρουσία, παράδειγμα, τη κυρία Τη Χρυσή Αυγή μέσα στην, στο Κοινοβούλιο ε, έχει συμβάλει με τον τρόπο τον οποίο έχει διαμορφώσει το λόγο ούτε τέτοιοι χαρακτηρισμοί, βριστικοί είτε επιθετικοί επιθετικός τρόπος μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό και ε, ε, οφείλουν όλοι να σέβονται και το χώρο και τη ε, δημοκρατία στη χώρα μα. Ε, αυτό, αυτή η αντίληψη η οποία διαμορφώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια επηρέασε, μιλάω στην κοινωνία, μέσα mm. το πώ έχουν. το οποίο έχει συμβεί επηρέασε και του εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Θα ισχυρίζομαι, ισχυρίζομαι και τελειώνω. Ισχυρίζομαι Θα ότι ε, μα έχει επηρεάσει όλου η περίοδο. Η προηγούμενη ε, άλλους πολύ, άλλους γότρους. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αναστρέψει αυτό το τοπίο ε, το οποίο διαμορφωνόταν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Πάντως αυτό το πεδίο λέει ο Βασίλης Λεβέντης και όλοι, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, δημιουργήσατε εσείς πρώτοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή πριν μπει στο κοινοβούλιο. Με τα ίδια συνθήματα και μάλιστα ο κύριο Λεβέντη αναφέρθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό και λέει Αυτά τα συνθήματα τα φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν μπει στη Βουλή. Τώρα τι έγινε, Πειράχτηκε ο κύριο Τσίπρας. Υπάρχει, υπάρχει μια διαφορά πολύ μεγάλη. Το ότι είχαμε εκτίμηση το τι συνέβαινε και το, το πόσο πολλέ φορέ τα συλλογικά πολιτικά κόμματα διαμόρφωναν και είχαν ευθύνη για αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, τώρα δεν θα του όλου επειδή ε, συμβαίνουν ορισμένα πράγματα. Υπήρχε μεγάλη ευθύνη λοιπόν για όλα αυτά που φτάσαμε. Το, την οικονομία, την, ε, τη διαπλοκή, τη διαφθορά. Και αυτό το γνωρίζει ο ελληνικό λαό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το πώ όμω αντιπαρατήθεσαι εντό του κοινοβουλίου και το πώ διαμορφώνει στην, ε, το, το, το λόγο σου, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αποδείξει με την παρουσία του είτε ω αντιπολίτευση είτε ω κυβέρνηση εντό κοινοβουλίου, ε, με τι θετικό τρόπο, αλλά και κυρίω με σκληρή μεν κριτική, αλλά όχι με όρου με του οποίου ε, 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 χρησιμοποιούν mm. κάποιοι Πρέπει να ε, Κάποιοι άλλοι, είναι, ο κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα, <Το> μας μίλησε και για δικαστήρια, μίλησε και για ε, ποινικέ ευθύνε και οτιδήποτε άλλο. Και έχουν, υπάρχουν άλλοι οποίοι μίλησαν και ε, θα σα έλεγα ή θυμήθηκαν παλέ εποχέ. Ε, οι οποίε έχουν περάσει να πιστεύει, γιατί από τη χώρα μας. Ε, δεν έχει αξιά. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν μίλησε έτσι και δεν θα μιλήσει και ποτέ κύριε Προστούχο. Περιμένετε, θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από το Προεδρείο. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πω ναι, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από το Προεδρείο. Υπάρχουν οι θεσμικοί και οι κανονισμοί, ο κανονισμό τη Βουλή, ο οποίο ε, πρέπει να αξιοποιηθεί. Ε, πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Κατά τη γνώμη πρέπει να είμαστε αμήλικτοι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θέλουμε να συμβάλλουμε στο ύφο και να υπάρξει στην ελληνική κοινωνία ο σεβασμό πια και να επανέλθει ε, η αξιοπιστία Μάλιστα. των πολιτικών. Σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρίγα, που εγώ, ήσασταν κύριε, σήμερα εδώ μαζί μα. Καλή σα ημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίε και κύριοι. Πάμε σε αυτό το σημείο, εμεί.